αυτό το ωραίο το υποκριτικό και υποστηρίζεις, ναι. Εξαρτάται. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να παίξω ερωτική σκηνή, ας πούμε. Είμαι πιο πολύ, θα έλεγα, στο κωμικό, στο ναι, να αυτοσαρκάζομαι, στο να... That's it. Δεν είναι το επαγγελμά μου. Δεν μπορώ να μπω σε ένα χώρο «γεια σας ήρθα», γιατί δεν πάει καλά, ας πούμε, ο δημοσιογραφικός χώρος ή η καριέρα μου. Όχι, εντάξει, το έκανα. Τώρα, αν μου δοθεί ευκαιρία, χωρίς να πάρω τη θέση κάποιου άλλου που έχει σπουδάσει, που έχει φάει τα χρόνια του στο σανίδι, να κάνω έτσι ένα πέρασμα για το χαβαλέ μου, θα το κάνω. Δεν ξέρω, βλέπει και ο Αλέξανδρος Ρήγα στην εκπομπή. Αλέξανδρε, γράψε μου ένα ρολάκι. Αλήθεια, αφού είσαι τόσο κομπλεξάριστη, πόσο χρόνο είσαι? 69. Κάτσε, είσαι του 69. Όχι, είμαι 69 και θα σου εξηγήσω το λόγο. Από και κλείεται. Όχι, όχι. Αποκλείεται. Θα σου πω λοιπόν, αυτό αξίζει να σου το πω. Πέρυσι μου έφερε ο κουμπάρος μου. Του είχα πει, μου λέει πόσα κεράκια θα σβήσει. Του λέω 69. Μου λέει, ρε, εσύ αυτό δεν θα είναι τούρτα, θα είναι έμενταλ. Του λέω, ψάξε βρες. Ψάξε βρες, του λέω το νούμερο. Και μου έχει φέρει το 69. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου ότι θα σβήνω τα 69 κεριά αυτά μέχρι να φτάσω στην ηλικία. Μόλις τη φτάσω θα κάνω τούμπα. 96. Δηλαδή, εγώ βάζω στόχο, κάνω focus. Πέρυσι όμως που ανέβασα μια φωτογραφία με το 69, βρήκα στο inbox μου Νίκο, στον κάμερα, αν μιλάω, γιατί είμαστε φίλοι χρόνια με το Alter, μηνύματα όπου μου λέγανε. Έλα ρε, αλήθεια, δεν σου φαίνεται. Και απάνταγα εγώ, παιδιά, είναι τα μπότοξ, είναι τα υαλουρονικά. Εγώ σοβαρή όμως, έτσι. Η γυμναστική. Και μου λέγανε, μην το λες. Να λες τουλάχιστον ρε παιδί μου 49. Εν τω μεταξύ του 49 είμαι, έτσι. Λέω, εντάξει. Θα λέω. Θα μας πεις την ηλικία σου, εντάξει. Όχι, δεν θα σας την πω την ηλικία. Γιατί, μου. Αφού είσαι κομπλεξάριστη, δεν τρέψει. Γιατί δεν τη λέει κανείς. Όχι. Πραγματικά, ναι. Θες να πεις. Ναι. Γιατί κάποιοι τώρα, ξέρεις, έχει γίνει τώρα τη μοδό. Ένα θα σου πω, ότι όταν ήμουν μικρή, κάποιοι με πέρναγαν. Τώρα τους περνάω εγώ. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Να πάμε. Στις άδειες. Ναι. Είναι αβέβαιο το μέλλον πλέον για πολλούς δημοσιογράφους. Αβέβαιο το μέλλον δεν είναι για τους δημοσιογράφους, είναι για την Ελλάδα. Δεν θα βάλω εγώ τώρα σε κατηγορία. Αφού με ρωτάς για την κατηγορία των δημοσιογράφων και είναι σαφές ότι ανήκω σε αυτήν, θα σου πω λοιπόν ότι μία υγιής επιχείρηση, όπως είναι ο Α, όπως είναι το Ε, όπως είναι το ART, αν θέλεις. Τώρα, όσον αφορά τις άδειες, εάν κρίνει ότι μόνο 4 σηκώνει αυτή η αγορά, που σε αυτή την αγορά και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ενδέχεται να μπει και κρατική εταιρεία διαφήμισης, καλομελέτα και θα γίνει και αυτό, ναι, είναι όλα για μένα, είναι όλα προμελετημένα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο κύριος Παπάς αποφάσισε, αποφασίζω και διατάζω, και όσοι έχουμε αντίθετη γνώμη είμαστε ξαφνικά να πούμε δεξιοί, ακροδεξιοί, φασίστες, ταμπελάκια. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας δημόσια για το τι πιστεύουμε, μη τυχόν και χαρακτηριστούμε από κάποιους ότι είμαστε σε άλλο κόμμα. Εγώ δεν είμαι σε κανένα κόμμα. Δεν έχω κατέβει ποτέ με καμία σημαία. Σου εύχομαι πάντα τα καλύτερα, Ντέση μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Βγάλαν και selfie. Τα λέει όλα πάντα αυτό που λέμε έξω από τα δόντια. Δεν τα λέει την ηλικία, δεν τα είπε. Καλά, δεν την είπε την ηλικία και εγώ νόμιζα ότι την είπε. Τελικά ολόκληρη η Μανού.